15 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις μέσω των πολιτογραφήσεων τα τελευταία 4 χρόνια. Πραγματικά εντυπωσιακό που προκαλεί χαμόγελα και ικανοποίηση στον τομέα των επενδύσεων. Η πρόσφατη όμως έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χτυπά καμπανάκι, προκαλώντας την αντίδραση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αφήνει σκιές, αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων με αρκετά στοιχεία να είναι παραπλανητικά. Η έκθεση αυτή έχει ορισμένα θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστά, ορισμένα θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ελλειπή ή και παραπλανητικά. Και προσπαθούμε αυτά να τα διορθώσουμε. Την ίδια ώρα και ο Υπουργός Οικονομικών σπέβδει να υπερασπιστεί το επενδυτικό πρόγραμμα παροχής υπηκοτήτων της Κύπρου, αναφέροντας πως τα σχόλια της έκθεσης ναι μεν λαμβάνονται υπόψη, όμως μέχρι εκεί. Αυτό το σχέδιο είναι περιορισμένο σε έκταση, απόλυτα ελεγχόμενο, προσθέσει αξιολόγηση και διαφοροποίηση. Θέλουμε να συνεχίσει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, πάντοτε όμως σε συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες φορολογικής συμμόρφωσης και ελέγχου της προέλευσης χρημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε ετοιμότητα να το αξιολογούμε και να το διορθώνουμε όταν χρειάζεται. Ουδής άμερος ευθυνών παραδέχεται πάντως ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, καθώς μπορεί να έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να τερματιστούν και να αποτραπούν οι διαφημίσεις προώθησης των κυπριακών διαβατηρίων. Ωστόσο, οι πάροχοι διαβατήριων που προσέλκυαν ξένους επενδυτές ήταν πάρα πολλοί, κάτι που είχε κάνει την κατάσταση ανεξέλεγκτη. Σημειώνεται πως οι πολιτογραφήσεις που δόθηκαν μέσα στο 2017 ανέρχονται στις 504, με την οροφή που έχει τεθεί ετησίως να είναι στις 700.